Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ εύκολο, λαμπερό μακιγιάζ. Πάμε να δούμε. Η συγκεκριμένη βάση έχει καλή κάλυψη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί έχει μέσα γυαλάδα. Δείτε εδώ τι ωραίο αποτέλεσμα δίνει. Γενικά, έτσι, οι διάφανες βάσεις, οι glow βάσεις, είναι μεγάλη τάση τα τελευταία χρόνια και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο μεγάλη τάση γίνονται οι ελάχιστες βάσεις, σαν να χωράμε, δηλαδή, μόνο την κρέμα μας. Βέβαια, είναι να βρείτε να σας ταιριάζει και απόλυτα και το χρώμα. Σε μένα δηλαδή δίνει τέλειο αποτέλεσμα. Κατεβάζω και λεμό. Βάζω μόνο ελάχιστη ποσότητα κάτω από τα μάτια και όλο το πρόσωπο αφήνω να έχει τη φυσική αυτή και ωραία λάμψη. Διαβάζω τα μηνύματά σας και μου ζητάτε να σας κάνω μακιγιάζ για βάφτιση και κάτι τέτοια, εν περιπτώσει, παρόμοια. Ό,τι μακιγιάζ σας δείχνω κάθε Παρασκευή στα tutorial μου, μπορείτε να το κάνετε δικό σας και να είναι ένα μακιγιάζ για βάφτιση. Δεν μπορώ να ονομάσω ένα μακιγιάζ αυτό είναι, ας πούμε, για βάφτιση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ακόμα και το σημερινό, κάποια κοπέλα, εάν ταιριάζει στο στυλ της και στο ύφος της, κάνει για βάφτιση. Και επειδή κάθε μακιγιάζ είναι διαφορετικό από το προηγούμενο και γενικά αν θα δείτε όλα μου τα μακιγιάζ σχεδόν, δεν είναι κάτι ίδιο, αυτό το κάνω για να πιάσω όλες σας τις επιθυμίες. Οπότε, από όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε δικά σας, είτε αν θέλετε γκλαμ βραδινό, είτε αν θέλετε κάτι πολύ ελαφρύ πρωινό, είτε αν θέλετε είτε για μακιγιάζ για όλες τις ηλικίες, είτε αν θέλετε για γάμο, σας έχω κάνει και αυτό, ή για βάφτιση. Αρκεί να ταιριάζει στη δική σας προσωπικότητα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο μακιγιάζ σήμερα, εγώ ας πούμε το λατρεύω και είμαι σίγουρη ότι ταιριάζει σε πολλές από εσάς. Προχωράμε στο primer ματιών. Για το κινητό μας βλέπαρο, το οποίο δίνει λάμψη. Πού τι θέλουμε για το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Και το ανεβάζω και μέχρι και κάτω από το φρύδι. Δηλαδή το ανεβάζω και ψηλά. Δείτε τι ωραίο που είναι και από μόνο. Και φτάσαμε στις σκιές. Η συγκεκριμένη είναι σε κρεμώδη μορφή και δίνει την τέλεια λάμψη.
θα τη βρείτε στα beauty stores ή στο link που σας έχω βάλει εδώ κάτω από το βίντεο και λέγεται Color Tattoo και έχει και άλλες αποχρώσεις που μπορείτε να διαλέξετε. Και βλέπω πολύ γιατί μπαίνει και με το χέρι και με το ένα πινελάκι πλακέ να διαλέξετε, όχι έτσι κλάφι. Την ένταση την φτιάχνετε εσείς, γιατί όσο παραπάνω βάζετε, τόσο πιο έντονο γίνεται. Μπορείτε να το δείτε δηλαδή από εδώ και εδώ. Πάμε στη μάσκαρα. Είδατε πώς αλλάζει το μακιγιάζ μόνο με τη μάσκαρα. Δεν ξέρω αν θα βάλω πολύ λίγο. Σας λέτε μπορείτε να βάλετε και ένα έτσι ψηλό eyeliner, να το κάνετε έτσι πιο κλαμουράτο. Αλλά εγώ θα βάλω και μισή βλεφαρίδα στο τέλος. Οπότε θα ολοκληρώσω όλο το μακιγιάζ να το δείτε πώς είναι χωρίς τη μισή βλεφαρίδα. Γιατί κάποιες μπορεί να μην θέλετε ή να μην έχετε να βάλετε. Και οπότε προχωράμε στο bronze. Θα προχωρήσω στο κραγιόν για να δω τι χρώμα θα βγάλει στα χείλη μου και τέλος θα διαλέξω το ρούζ. Και φτάσαμε στο ρούζ μας. Έχω αυτήν εδώ την παλέτα που σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσω για highlighter. Βέβαια τα χρώματα που έχει μέσα για ρούζ δεν ταιριάζουν στο δικό μου χρωματικό τόνο για να βγει το μακιγιάζ μου έτσι όπως θέλω. Οπότε πήγα σε αυτήν εδώ την επιλογή. Πολύ λίγη ποσότητα γιατί βλέπετε ότι είναι έντονο το ρούζ. Και εγώ απλά θέλω να δώσει ένα τσικ. Όπως σας λέω πάντα, ένα τσικ. Αυτό μόνο. Πάντα χαμηλάμε. Και θα περάσω στο highlighter. Ήρθε η ώρα της βλεφαρίδας. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει το μακιγιάζ, αν έχετε όρεξη, αν θα βάλετε έτσι λίγο τουφάκια στην άκρη ή όσες έχετε μισή βλεφαρίδα. Δείτε εδώ τι ωραίο αποτέλεσμα δίνετε. Χωρίς να βαραίνει το μάτι, ειδικά όταν θα βάλετε βλεφαρίδες και φαίνονται φυσικές. Γιατί όπως σας είπα, ή τουφάκια ή έτσι μισή που να ταιριάζει στο μάτι σας. Ρίζα. Εγώ έχω πάρει έτσι την άκρη από ένα πινελάκι. Σε εσάς μπορεί να σας χωρέψει ακόμα και το τσιπιδάκι φρυδιών. Να κουμπίσετε τη βλεφαρίδα σας. Την ψεύτικη κοντά στη δική σας και να κολλήσει σωστά. Δείτε εδώ τι ωραίο αποτέλεσμα. Είναι πιο γλαμουράτο. Αυτό ήταν και για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για περισσότερα beauty βίντεο. Φιλάκια πολλά!